Και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Θα κάνω για μια κάτωμα εδώ πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Μαζογάνι. Να πούμε, ενώ βράζει το νερό χρειάζεται. Εννοείται. Εννοείται. Πρέπει να βράζει το νερό. Άμα το ξεκινήσουμε κρύο, δεν τα ρίχνουμε καν τα μαγαζιά. Ναι, γιατί καμιά φορά βλέπεις το χρόνο στη συσκευασία, αλλά βάζουμε το νερό κρύο. Πρέπει να ήδη να βράζει. Ποιος το έχει κάνει αυτό? Εγώ. Πες μου ότι εσύ το έχεις κάνει. Ξεκίνησες και βάλες σπαγκέτι σε κρύο νερό. Εντάξει, εγώ τα τρώω και πολύ αλντέντε. Μα θα κολλήσουν μεταξύ τους άμα δεν βράζει το νερό. Αλήθεια. Έτσι, πείτε την αλήθεια ότι το έχετε κάνει όλοι. Γιατί βαριόσασταν. Βαριόσασταν και είπατε έτσι. Να φάμε μια γρήγορη μακαρονάδα και ό,τι να είναι. Μα αυτό δεν είναι γρήγορο. Και βάλατε και κέτσαπ πάνω από τη διασύνη σας. Εννοείται, κέτσαπ πάντα βάζουμε. Πήρε στο κρανίο το κρεμμύδι. Λοιπόν. Εγώ τον βιάζω να βάζω κέτσαπ και ένα τόνο. Κέτσαπ και ένα τόνο. Και είναι τέλεια. Και εσύ το τρως με τόνο. Πολύ τόνο. Εγώ τα μακαρόνια πολύ με τόνο. Αλήθεια. Ναι, ναι. Θέλει να σου πω εγώ τι βάζω στα μακαρόνια. Έλα, πες το στο χαμερό που κάνεις, ναι. Πες το. Λοιπόν, παίρνω, όταν βάζω και εγώ τόνο, παίρνω... Γιατί όλοι σας κάνετε στις χαμερά πράγματα. Ναι. Και τρώτε στις χαμερά. Ναι, ώρες το κάνουμε. Για πες. Εγώ εντάξει, αυτό που ακούγεται παράξενο που είναι τα αγαπημένα μου, θα σου το πω. Τρώω... Ginger με μακαρόνι. Όχι, είναι μερικές φορές τρώω για πρωινό και αυτό το πράγμα. Τρώω, ακούγεται λίγο παράξενο, τρώω μαρμελάδα, βούτυρο και αντζούγια. Και αντζούγια και το κάνω τόσο. Γιατί δεν έχεις τίποτα άλλο στο ψυγείο? Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά μ' αρέσει. Δηλαδή παίρνεις το ψωμί, βάζεις μαρμελάδα, βούτυρο και αντζούγια. Ναι. Επειδή το θες. Επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ η γεύση. Πάρα πολύ. Οκ. Okay. Αλήθεια. Αλήθεια μου αρέσει, είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν. Πολλά τέτοια παράξενα τρώω και... Όπως. Τώρα δεν μπορώ να πω γιατί δεν μπορώ να πω. Πες ακόμα, ένα ακόμα. Δεν λέω, όχι. Έλα, εντάξει, πες. Ήδη ακούστηκε αυτό παράξενο. Γιατί δεν πειράζει, πες. Όχι, όχι. Μα πες τώρα. Πες, είχαμε συζήτηση με τη Μέρη για αυτό το πράγμα. Πες τώρα τι τρως. Μέρη, πες εσύ τι κάνεις και τρως. Τι σιχαμερό κάνεις Μέρη και τρως. Πες εκείνο που έχεις με τη μερέντα. Πες. Κοτόπουλο με μερέντα έχεις φάει. Τι κενάκι, πώς θα λέμε, κοτολετάκια με μερέντα. Εγώ φάει μπουκέτα κοτόπουλο. Κάντε το, κάντε το. Ω Θεέ μου. Κατάλαβες και λέγαμε τέτοια πράγματα που τρώμε. Και λοιπόν, λαχανικά, αλάτι, πιπέρι. Κρεμμύδι δηλαδή και έβαλε και τις πιπεριές. Αυτό. Τώρα τι κάναμε, άμα είχαμε το κοτόπουλο, λογικά θα το βάζαμε τώρα μέσα και θα προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι, να πάει κάτω για να ψηθεί, θα βγάζαμε τα λαχανικά. Οπότε αυτό το πράγμα τώρα δεν το κάνουμε. Και τι κάνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Γιατί τα λαχανικά μας είναι ουσιαστικά έτοιμα. Δεν θέλουν παραπάνω, θέλουν λίγο να τραγανίσουν και να ψηθούν λίγο. Θα δοκιμάζει τώρα. Θα τα βάλει. Τα ντοματίνια πάντα τα βάζουμε ομά στο τέλος. Για να πάρει μια ροζέ χρώμα η σάλτσα και να γίνει πιο σεξι. Ωραία. Λοιπόν, και ρίχνουμε κρέμα. Θα μου ρίξει 2 κουταλίτσες. Θα βάλουμε μουστάρδα. Και 2 κουταλίτσες μέλι. Πάρα πολύ. Πάει, πάρα πολύ πάει. Πάει, Πάει βέβαια. 2 κουταλίτσες. Αναλόγως πόσο δυνατή είναι η μουστάρδα. Άμα δεν είναι δυνατή, θα βάλετε λίγο παραπάνω. Και 2 μέλι. Ναι. Μέσα στην κρέμα γάλακτος αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα βρεάκι μου. Βρε, δεν έχεις ακούσει αυτή τη σάλτσα που λένε το... με το μέλι και τη μουστάρδα. Όχι. Αλήθεια. Όχι. Έλα, όλοι το έχετε ακούσει. Λοιπόν, και παίρνω το ντοματίνι, το κόβω στη μέση. Και θα γίνει αυτή η απαλή ροζέ σάλτσα που την τρώτε παντού και σας αρέσει. Αυτή θα γίνει τώρα. Έχει βάλει λαχανικά. Δηλαδή κρεμμύδι, πιπεριές χρωματιστές, κρέμα γάλακτος σε ένα ποτήρι, 2 κουταλιές μουστάρδας, ναι, και 2 κουταλιές μέλι. Και σβήσαμε λίγο κρέμα μόλις σταρίστηκαν τα λαχανικά. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε από το 0, Θεέ, σωστά? Ωραία. Ρίχνω τα μυρωδικά πάντα και την ντομάτα στο τέλος. Και στο πιο τέλος τι ρίχνουμε πάντα? Το τυρί. Το τυρί, είσαι ωραία. Ανακατεύουμε. Θα παίρνω όλα πίσω. Θέλετε να σας πω εγώ μια ωραία συνταγή, πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη για πάστα που την έμαθε μια σε κάτι κόσμο στην Ιταλία, η Λόρη. Για πες. Η Λόρη μας έχει μάθει και άλλα πράγματα. Τι μας έχεις πει την άλλη πολλά, φορά? Πολλά, πολλά. Ιταλίδα, γιατρός σε κάτι κόσμο. Έπαιρνε παιδιά, έβραζε τα μακαρόνια και έπαιρνε. Έβαζε στο τηγάνι κρεμμύδια πολλά, δηλαδή θα έβαζε 2 κρεμμύδια σε φλούδες, ναι, τα κοβέζε σε κομματάκια, έτσι, ναι, αρκετά μεγαλούτσικα. Και τα άφηνε με το λάδι, ναι, τα σόταρε λίγο και μετά έβαζε
κρέμα γάλακτος ναι. και τα άφηνε να βράσουν ουσιαστικά μέσα στην κρέμα γάλακτος. Τα κρεμμυδιά. Ναι, ναι, για να μαλακώσουν πάρα πολύ και να γίνουν γλυκά, κατάλαβες. Δηλαδή δεν ήταν τσιγαριστά, ήταν σαν βρασμένα μαλακά, πολύ. Ναι. Και μετά έβαζε λίγες κουταλιές σάλτσα ντομάτας. Τι γινόταν ροζ. Και γινόταν ροζ και πολύ γλυκό, δηλαδή έτρωγες το κρεμμύδι και ήταν σαν να έτρωγες γλουκούμι, καταλαβες. Γίνεται με την κρέμα γάλακτος και την. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ άμα την άλλη εβδομάδα πάρω αυτά τα υλικά, την κάνεις. Σου κάνω και πιο δύσκολη. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Ξέρω πολλές ωραίες συνταγές για πάστα. Τι λες. Ναι. Αλλά αυτή πραγματικά είναι πολύ νόστιμη. Λοιπόν, το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Τα σπαγκέτι είναι πάρα πολύ αλτέντε. Mm. Αλλά θα τα σουρώσουμε τώρα σε μισό λεπτάκι να τα ρίξουμε μέσα και να δώσουμε μέσα στη σάλτσα και να γίνουν. Εντάξει. Τα σπαγκέτι. Ναι. Μακαρόνια να πούμε τι είναι μακαρόνι, γιατί κάνουμε λάθος. Δεν το λέμε έτσι. Μακαρόνι είναι συγκεκριμένο είδος πάστα. Ακριβώς. Μακαρόνια είναι τα κοφτά, το μακαρονάκι το, με την τρύπα στη μέση. Αυτό λέγεται μακαρόνι. Όλα τα άλλα λέγονται σπαγκέτι. Αλλά εμείς λέμε μακαρόνι. Τα σπαγκέτι είναι τα, όλα τα ζυμαρικά λέγονται πάστα. Τα σπαγκέτι είναι τα κανονικά. Τα λεπτά. Οπότε, θα σουρώσουμε τα λιγκουίνι μαζί με το κοτόπουλο μέσα. Πολύ ωραία μαγιά αυτή που έβαλε το κοτόπουλο μέσα στο νερό. Τι μυρωδικό έβαλες από πάνω? Λίγο μετανοήρης, τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πούμε Φέη ότι ποτέ δεν ξεπλένουμε τα σπαγκέτι με νερό. Ποτέ. Άμα η σάλτσα μας δεν είναι έτοιμη, αυτό που κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο εδώ και να περιμένουμε κολλήσει. Η σάλτσα μας να ετοιμαστεί για να μην κολλήσουμε μεταξύ τους. Άμα η σάλτσα μας είναι έτοιμη όπως είναι τώρα, είναι πάρα πολύ αλτέντα, θα τα ρίξουμε κατευθείαν μέσα. Λες να τα πάρει, θα έχει θέλω να παίξω και θα γίνουμε ρεζίλ. Τι? Να τα πάρει. Ναι, άντε να δούμε. Είναι πολύ ωραίο τηγάνι αυτό. Ανακάτεψε, Φέη. Οχ. Τι? Είσαι ωραία. Και στο τέλος πάντα, τα τυριά μας. Τι γίνεται νόστιμο, ε? Γίνεται πεντανόστιμο. Εμένα μου κάνει εντύπωση η μουστάρδα τη γεύση αυτή. Η μουστάρδα σου είπα, όσο πιο δυνατή, τόσο πιο ωραία γεύση θα δώσει. Μουστάρδα με μέλι και γίνεται μια τρομερή σάλτσα. Στο δοκιμάσου που δεν ξέρω πώς είναι. Τέλεια. Τώρα. Παναγία μου. Παναγία μου, για πες και εμένα. Αλλά το πίπερο δεν βάζω γιατί θα βάλω το τυρί. Λοιπόν, τώρα με το που θα ρίξουμε τη μοτσαρέλα μέσα, τι θα γίνει? Θα γίνει πιο κρεμμόδες το θέμα. Αχ! Σάλτσα ντομάτας με μοτσαρέλα. Τώρα κλείνουμε τη φωτιά. Όταν έχουμε τα τυριά, κλείνουμε τη φωτιά. Πρέπει να μην είναι πολύ δεμένη η κρέμα γάλακτος, με το που ρίξουμε μέσα τα τυριά, να έρθει και να γίνει ένα μείγμα. Και κλείνουμε τη φωτιά τελείως. Ανακατεύεις, σερβίρεις. Και μόλις σερβίρεις από πάνω θα ρίξουμε λίγο παρμεζάνι. Να σου πω κάτι. Άρα δηλαδή το κοτόπουλο ουσιαστικά είναι μόνο το έχουμε βράσει. Δεν είναι μόνο. Έχει πάρει τη σάλτσα, τα έχει πάρει όλα. Ναι, αλλά δεν έχει πάρει χρώμα, ας πούμε, την κάνει. Δεν έχει πάρει. Θες να ανακατέψω εγώ? Ναι, ναι. Λοιπόν, η μοτσαρέλα, όταν τη βάζουμε σε μία σάλτσα, να ξέρετε, σε μία κρέμα, άμα η σάλτσα είναι ζεστή μαζί με τη μοτσαρέλα, γίνεται πιο κρεμώδη η σάλτσα και μένει στο στόμα. Αυτό. Κατάλαβες? Δεν πρέπει να παραψύνουμε όταν βάζουμε τα τυριά μέσα. Και έτσι όπως είναι. Θα μου φέρεις μια μεγάλη πιατέλα. Βεβαίως. Τι είναι αυτό? Ένα μοτσαρέλο πράγμα. Ένα μοτσαρέλο πράγμα. Έκανα πολύ εύκολη συνταγή σήμερα, γιατί νομίζω ότι θα μαγειρέψουμε παρέα. Και τι πειράζει, τα εύκολα δεν είναι ωραία. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστό. Μ' αρέσει που έφερα ακριβώς το ίδιο. Πω, η μουστάρδα και το μέλι, τι γεύση έχουν δώσει, ε. Συγγνώμη. Ουλαλά! Για να δω. Ουλαλά! Ο Χριστός και η παραλία. Είσαι ωραίος. Ναι, θέλω λίγο να δοκιμάσω. Οικονομία, γιατί την κυράνω μετά. Παιδιά, η μουστάρδα με το μέλι. Άλλο πράγμα, ε. Δεν το περίμενε. Πολύ ωραία. Βουαλά!